Σε ένα ταξίδι μνήμης βρέθηκαν οι θεατές που παρακολούθησαν την προβολή του ντοκιμαντέρ της σειράς Παρασκήνιο, ο Χάγεν Φλάισερ και οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Γερμανός ιστορικός που πολιτογραφήθηκε Έλληνας μαζί με μια ομάδα από τους φοιτητές του ταξίδευσαν στη Γερμανία και μελέτησαν τα μνημεία της ναζιστικής Γερμανίας. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, χώρο μελέτης της μνήμης, έγινε η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Χάγεν Φλάισερ και οι πόλεμοι της μνήμης» της σειράς Παρασκήνιο της ΕΤΕΝΑ. Δεκαετίες έχω αυτό το σχέδιο. Ναι, είναι τώρα πάνω από 30 χρόνια διδάσκω στα ελληνικά πανεπιστήμια και ήθελα να κάνω αυτό το ταξίδι. Εν το μέσο των πολιτικο-οικονομικών κρίσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, τον Απρίλιο του 2010, φοιτητές και υποψήφοι διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφτηκαν τη Γερμανία με συνοδό τον καθηγητή τους. Μία μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια μου είπε ότι είναι το πιο σημαντικό της ταξίδι και στο οποίο έχει μάθει τόση ιστορία και καταλάβει τόση ιστορία όπως μερικές φορές ένα ολόκληρο χρόνο στο Πανεπιστήμιο. Είναι επειδή βλέπεις στους γνήσιους, στους original τόπους μνήμης. Ο σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης κατέγραψε με την κάμερά του αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι στην ιστορία και τη μνήμη. Στο Βερολίνο των Ναζί και του ψυχρού πολέμου, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στη σχέση Ελλήνων και Γερμανών. Θέλησα να του δώσω και μια, ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση Ελλάδας-Γερμανίας. Έχουμε την κατοχή. Ο Φλάισερ είναι Γερμανός και Έλληνας, πλέον είναι και οι δύο πατρίδες μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Και έτσι ήταν η καλύτερη ευκαιρία να πάμε εκεί και στους ίδιους τους χώρους να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ «Ο Χάγεν Φλάισερ και οι πόλεμοι της μνήμης» θα προβληθεί από την ΕΤΕΝΑ και την σειρά Παρασκήνιο μέχρι το τέλος του 2010.